κυρίως νομίζω ότι αυτή η έκθεση θυμίζει τις παλιές ένδοξες ημέρες της εκθέσεως της Καστοριάς, δεκαετία 80, δεκαετία του 90, με πάρα πολλές συμμετοχές και ονόματα, πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία συμμετέχουν μετά από πολύ καιρό στην έκθεση. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Πολύ καλή ατμόσφαιρα, υπάρχουν αγοραστές. Εντάξει, όπως λένε οι περισσότεροι, είχαν χαμηλά τον πήχη, αλλά ήταν αναμενόμενο ένα αποτέλεσμα καλό. Εντάξει, όχι πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά ικανοποιητικό. Και ειδικά για την περίοδο τη δύσκολη που διανύουμε. Οι Έλληνες αγοραστές, παρά την δύσκολη συγκυρία που διανύουν, το έχουμε γράψει, το έχουμε πει, έχουν δυναμική παρουσία. Είχαν φέτος στις διεθνείς δημοπρασίες, όχι μόνο τις Κοπεχάγης, αλλά και τις υπόλοιπες, με καλές αγορές και παρουσίασαν νέες δημιουργίες. Βέβαια, οι τιμές είναι λίγο πεσμένες, χαμηλές, έχει πέσει λίγο η πρώτη ύλη. Αυτό όμως είναι θετικό το ότι έχει πέσει η ύλη. Έχουμε 100% πωλήσει σε όλες τις δημοπρασίες μέχρι τώρα. Η τελευταία δημοπρασία του Απριλίου είχαμε μία άνοδο 30%. Αυτό ήθελα να πω. Η Κοπεχάγη μας εξέπληξε. Έκανε λίγο μια πολύ δυνατή. Οι πιο ακριβές τιμές στη φετινή σεζόν είχαμε. Και ακόμα δεν τελείωσε η σεζόν. Ξεκινάμε τον Ιούνιο, 21 Ιουνίου, με περίπου 7 εκατομμύρια. Η μεγαλύτερη ποσότητα θα είναι κανονικά δέρματα. Και γύρω στο 1,5 εκατομμύριο θα είναι οι γεννήτορες, οι breeders. Και αναμένουμε επίσης και εκεί ίσως να γίνει άλλη μια έκπληξη με λίγο μεγαλύτερη άνοδο, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά περιμένουμε, έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, οπότε φαντάζομαι θα, αν να παραμείνουν σταθερά και ίσως μια όθηση προς τα πάνω.